Τι φαίνεται από την ανατροπή του. Τα πέντε υδραγωγεία που φέρνουν νερό από τις διόρυγες το μαζεύουν σε πέντε κεντρικά σημεία της πόλης και μετά το διένυμα στα ρωμαϊκά χρόνια σε όλη την πόλη, τα ντριλ, τα ναι. τέτοια, οι οχετοί έχουν εντοπιστεί όχι από τον Αλφαλάκη, από τα χρόνια του Ναπολέοντα. Είναι σε Ναπολεόντιο χάρτη. Δηλαδή, εδώ είναι το υδραγωγείο, ιδού έχει με σφιχτή γραμμή από πού ερχόταν ο αγός πάνω στο κανάλι. Ναι. Διότι η ίδρευση αυτού του μέρους, στα ρωμαϊκά χρόνια, γιατί δεν ξέρουμε και τα ελληνικά, όπως ερχόταν το κανάλι από την Τρακότηδα, σε 4 ή 5 σημεία ερχόταν η αγωγή, ακολουθούσαν την οδοποιία των τότε χρόνων, έτσι, και κάπου στο μέσον της πόλης μεταξύ του καναλιού και της θάλασσας, κάτω δηλαδή από το Κεσάριο, περίπου πάνω από το πάρκο μας, έτσι, συναντιούνται 4-3 νομίζω σωζόμενα ρωμαϊκά υδραγωγεία. Ακολουθούσαν όμως, σεβόντουσαν τη ρημοτομία αυτή που και αργότερα βρήκε ο Φαλάκη. Αν ο Φαλάκη έκανε τα δικά του και πάνω σε αυτά των υδραγωγών, πάνω στις αχλαμάρες των υδραγωγών ή και πάνω στις υπερβολικές υποθέσεις για το πόσο βάθος έχουν οι δρόμοι και τα λοιπά, αποκατέστησε πλαστά και λαθασμένα ένα ολόκληρο πολεοδοτικό σχέδιο, αυτό αφορά αυτόν τους ακολουθτές του.